Πόμασα να σε βγάλουμε έξω. Απίστευτο, γιατί κανείς δεν... Ήσουν μόνο είσαι αγίγαντας. Ήταν και οι γονείς σου ήταν έτσι η μεγαλόσωμη. Μου, η μητέρα μου. Όχι. Δεν ήταν μεγαλόσωμη, ήταν έτσι λίγο γεματούλα. Ναι. 6,5 κιλά. 6,5 κιλά. Φυσιολογικό το κετό. Νομίζω ναι. Πόπο η γυναίκα. Αλλά στη γέννα έπαθε ζάχαρο που αυτό και τελικά την έστειλε. Και να σου πω τώρα. Σοβαρά, και στο σχολείο σου παχύπεδι δηλαδή. Ναι. Σε κόροδευε τα παιδάκια σου. Ο Βελίξ με φωνάζαν. Σε φωνάζαν ο Βελίξ. Και εσύ πώς στεναχωριόσουν ή... εντάξει, στεναχωριόμουν, η γύρναγα στο σπίτι, έλεγα μαμά με λένε χοντρός, όπα παιδάκι μου φάε. Πώς είναι ο κεφάλας, κάπως έτσι. Και τελικά εσύ, δηλαδή, σε πείραξε ποτέ αυτό ρε παιδί μου ή έχεις... Ξέρεις τι, δεν ένιωθα ποτέ... Ότι ποτέ δεν θα γίνει σαν το Καπουτζίδι. Σε πειράζει αυτό? Τώρα πια όχι. Τώρα πια όχι. 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 Πιο μικρό σε πείραζε. Ναι, με πείραζε γιατί ένιωθα ότι εγώ γιατί δεν είμαι φυσιολογικό σαν τα άλλα τα παιδιά. Αλλά μετά κατάλαβα. Όχι το ότι... πολύ ωραίο ο γκόμενο σχολείο. Το πολύ ωραίο σχολείο σαν τον Καπουτσίνη δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, εντάξει. Αυτό το έχω δεχτεί χρόνια τώρα. μαθαίνει μόνο στη διαφορετικότητα. Μαθαίνει ότι εσύ ό,τι και να κάνει. Είναι χαρά όμω. Δηλαδή πάρα πολλά χρόνια είσαι οκ. Okay. Ναι, το παλεύω όμω. Το παλεύει. Το παλεύω. Πώ, δηλαδή λε ότι. Αυτή την περίοδο δεν το παλεύω. Σε παλεύει και εκείνο. Ο δαίμον αρχίζει και παραπλησιάζει. Αλλά βρίσκεις όμως τον τρόπο και λες θα κάνω να μην αδίαιτα μετά. Δηλαδή το ναι, έχεις αυτό. Ναι, ναι, ναι. Λίγο να πω ότι θα προσέξω. Για να τα χάσω αυτά κιλά όμως... Τα πολλά τότε που έχεις χάσει. Πέρασε πολύς χρόνος. Πολύς χρόνος και πολύς κόπος για να γίνει. Είναι ο κόσμος ρατσιστής με τα κιλά. Μιας γυναίκας ή ενός άνδρα. Δεν είναι. Πάρα πολύ. Είναι. Ειδικά τώρα που το lifestyle, ας πούμε, σου βάζει εικόνες ότι τα σώματα, τα αυτά και τα λοιπά, δεν είναι. Σε κάνει και να μην θέλεις. Και δεν το λέω για θέμα υγείας που κάποιος να το πει, γιατί είναι... Όχι, όχι, όχι. Υγιές είμαστε ρατσιστές. Σε ωραία κιλά. Αλλά εντάξει, τώρα είμαστε ρατσιστές σε πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Όχι, θέλω να σου πω κάτι, συγγνώμη, θέλω να σου πω κάτι τώρα για αυτό. Οι άνθρωποι, δεν σου λέω τώρα οι παχύστρακοι που έχουν τεράστιο πρόβλημα, οι άνθρωποι σαν τον Αντώνη, σαν και εμένα που έχουμε λίγα κιλά παραπάνω από το κανονικό, λίγα κιλά παραπάνω. Μ' αρέσει που με βάζει όλες τις έρευνες, με όλες τις έρευνες ζουν περισσότερα χρόνια και παθαίνουν λιγότερες αρρώσεις στη ζωή τους. Αλήθεια. Βεβαίως. Το λίγο λίπος, το λίγο λίπος, όχι το πολύ. Ναι, προστατεύει τα όργανα. Πρότυπο για μένα, εγώ θέλω να γίνω σαν και σένα. Έχω βρει όλα. Όταν μεγαλώσω, να πάτε στην πλάστα μετά. Να πάτε που λέγατε για τις ταβέρνες. Το καλοκαίρι τι θα κάνεις? Προς το παρόν γίνεται...